με 88-85 και αυτός στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε την διαφορά και πήρε την νίκη μάλλον σε εκείνο το δραματικό παιχνίδι. Στη συνέχεια η ομάδα, η πρωταθλήτρια Κύπρου, πήγε στο Ισραήλ. Αντιμετώπισε την Ηρώνινες Ζιώνα, μια πολύ δυνατή ομάδα. Κεραυνός τα πήγε αρκετά καλά για να φτάσει να διεκδικήσει το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο, τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Εκεί όμως δεν κατόρθωσε, η ομάδα από το Ισραήλ έκανε ένα σερί 10-0 σε εκείνο το διάστημα και τελικά πήρε την νίκη. Θα έχουμε τώρα δίπλα μας τον Αλέξη τον Λέκισβίλη για να μας πει και αυτό στην άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα παιχνίδι σήμερα στην έδρα σας, την έδρα που πρέπει ο Κεραυνός να την διαφυλάξει για να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος του EuroCup. Έτσι είναι, θέλουμε να διατηρήσουμε την έδρα μας και σε αυτό το παιχνίδι και στα επόμενα που θα έρθουν και να κυνηγήσουμε ένα αποτέλεσμα εκτός έδρας για να έχουμε την πρόκληση στα χέρια μας. Είδαμε την Αυστριακή ομάδα έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στην πρώτη μέρα των ομίλων απέναντι στην Ηρώνινες Ζιώνα. Το επόμενο παιχνίδι στην Ολλανδία, οι Ολλανδοί κερδίσαν εύκολα. Πείτε μας πώς έχετε μελετήσει την ομάδα. Εντάξει, όπως και να, σίγουρα μπορεί να παίζει ρόλο εντός εκτός έδρας για αυτές τις ομάδες, αλλά δεν πάβει να έχω ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και δεν μας απασχολεί αν εντός ή εκτός. Παίζουν πολύ με pick and roll με το Γιώσεβιτς και βασίζονται πολύ στο post με τον Κροάτη το Σάρλια. Οπότε θα δώσουμε έμφαση σε αυτό και έχουν και οι γκάρτους που σουτάρουν αρκετά και το έμφαση αρκετά πολύ στο επιθετικό rebound. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτά τα σημεία για να πάρουμε το παιχνίδι. Υπάρχει και η απουσία του Αμπουκάρ, η οποία σίγουρα παίξει σημαντικό ρολό, ίσως διαφοροποιεί εντελώς τα σχέδια της ομάδας. Σίγουρα είναι μεγάλη απουσία, αλλά ο Κεραυνός τόσα χρόνια έμαθε να κερδίζει και στα δύσκολα και χωρίς τον Αμπουκάρ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν και από τον Αλέξη τον Λεκισβίλη. Εμείς αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε πολλά περισσότερα.
Επιστρέψαμε στο Κώστας Κόβα Έλληνας, εδώ λοιπόν που περιμένουμε να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κεραυνό και την Κάπενμπεργκ Μπούλς. Είδατε και το σχετικό γραφικό της αναμέτρησης, η πρωταθλήτρια Κύπρου απέναντι στην πρωταθλήτρια Αυστρίας. Αναμετρούνται σήμερα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την συνέχεια, σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Από τη μία ο Κεραυνός θέλει να διαφυλάξει την έδρα του και με μία νίκη σήμερα επί των Αυστριακών στην ουσία τους μειώνει στο ελάχιστο, ενώ βλέπετε τον προπονητή της Κάπενμπεργκ, τον Μάικ Κόφιν. Έλεγα λοιπόν θα μειώσει τις ελπίδες των Αυστριακών στο ελάχιστο σε περίπτωση που ιτηθεί σήμερα, καθώς θα πάει στο 0-3 η ομάδα της Αυστρίας, στο 2-1 θα πάει ο Κεραυνός. Από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε, οι Αυστριακοί δεν έχουν άλλα περιθώρια απώλειας, πρέπει να πάρουν την νίκη σήμερα για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της Αυστρίας, βλέπετε και τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, να πάρει νίκη σήμερα εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. Η ομάδα του Κεραυνού, η οποία όπως προαναφέραμε, να δούμε τα ρόστερ πρώτα. Εδώ τον Κεραυνό θα γίνει και παρουσίαση σε λίγο των δύο ομάδων. Ο Κεραυνός λοιπόν με τον Κίτον Γκραντ, τον Τζος Κάκινς, τον Σάιμον Μιχαήλ, τον Άντωνι Κίνγκ, τον Νίκο Τσιλιανού, τον Ανδρέα τον Παφίτη, τον Νικόλα τον Παπαδημητρίου, τον Αχμάν τον Ρόρι, τον Γιώργο τον Θεογαρίδη, τον αρχηγό, τον Τζέικο Μπράιεν, τον Μοχάμεντα Μπουκάρ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, και ο Άρης ο Κορονίδης. Χριστόφορος Λιβαδιώτης προπονητής με τον Αλέξον Λέκισβίλη βοηθό εδώ. Οι Αυστριακοί με τον Κίναν Γκάμπς, τον Μπόκιτ Βουγιώσεβιτς, τον Λούκας Χάν, τον Βίλι Άτγουντ, τον Ιαν Μόσικ, τον Ζάχαρη Μπράξτον, τον Μαρίνο Σαρίλια, τον Ντριου Κόκα, τον Τζέρεμι Τζόουνς και τον Ντέιβιτ Βότς. Προπονητής ο Μίκαελ Κόφιν, ο οποίος είναι γεννημένος στην Αμερική και μεγαλωμένος εκεί, έχει πάρει το αυστριακό διαβατήριο, καθώς ως καλαθοσφαιριστής ήταν αρκετά χρόνια στην Αυστρία, με αποτέλεσμα το 2002 να πάρει την αυστριακή υπηκότητα εδώ και το διαιτητικό τρίο. Ο Χάρης Μπέγετιτς από την Βοσνία, ο Πάολο Μαρκές από την Πορτογαλία και ο Ζελάλ Μουμίνι από το Κόσοβο. Ξεκίνησε και η παρουσίαση, τώρα θα ξεκινήσει η παρουσίαση της Κάπενμπεργκ. Οι τάβροι του Κάπενμπεργκ της Αυστρίας, πρωταθλητές Αυστρίας όπως είπαμε και πριν. Τα τρία τελευταία χρόνια κατακτούν το πρωτάθλημα στην χώρα τους, έχουν 7 πρωταθλήματα στο σύνολο, 4 κύπελα και 5 Super Cup. Θα τα πούμε αυτά όμως στη συνέχεια. Κεραυνός στη συνέχεια. Θα τους δούμε έναν προς ένα τους παίχτες του Χριστόφορου του Λιβαδιούτη. Ο Κίτον Γκραντ εδώ, ο Τζος Χάγκινς πίσω του, ο Σάιμον Μιχαήλ, ο Άντωνι Κίνγκ, ο Νίκος Στυλιανού, ο Ανδρέας ο Παφίτης, ο Νικόλας ο Παπαδημητρίου, ο Αχμάντ Ρόρι, ο αρχηγός ο Γιώργος Θεοχαρίδης, εδώ ο Τζέικο Μπράιαν και ο Άρης ο Κορονίδης. Ο Αμπουκάρ δεν βρίσκεται καν στον πάγκο. Στόφορος Λιβαγιώτης με τον Αλέξη Λέκεσβίλη. Θα δώσουν χειραψίες οι δύο ομάδες, όπως κάνουν και οι προπονητές την ίδια ακριβώς στιγμή. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και τον Νίκο τον Λαμπρία, ο οποίος βρίσκεται εδώ για να μας βοηθήσει στο σχόλιο της σημερινής αναμέτρησης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι του Κεραυνού. Πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου για την εξέλιξη της πορείας του γκρουπ. Βλέπετε εδώ τον προπονητή της αυστριακής ομάδας, ο Μίκαελ Κόφιν, ο οποίος όπως είπαμε Αμερικανός στην καταγωγή, πολλά χρόνια στην Αυστρία και μάλιστα
στην Κάπενμπεργκ συγκεκριμένα από το 1995 μέχρι και το 2002 όταν πήρε και την αυστριακή υπηκότητα. Το 2004 πέρασε από τον Ηλυσιακό στην Α2 στην Ελλάδα, εκεί όμως που δεν έμεινε πολύ, τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς έφυγε. Ως προπονητής ξεκίνησε από την δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας, την Mattersburg, στην οποία έμεινε για 6 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 2015. Μετά ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία στην Raiffeisen Wells για 2 χρόνια εκεί. Επέστρεψε στην Mattersburg αλλά για μισή σεζόν, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2017 είναι ο πρώτος προπονητής της Kapfenberg Bulls. Όπως είπαμε, η αντίπαλος του κεραυνού έχει 7 πρωταθλήματα, τα 3 εκ των οποίων συνεχόμενα από τη σεζόν 16-17 μέχρι και πέρσι. 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα για την ομάδα της Αυστρίας από τα 7. Τα προηγούμενα ήταν στις αρχές του 2000, συνεχόμενα και εκείνα, 2001, 2, 3 και 4. 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα τότε, 3 τώρα. Φαίνεται πως η ομάδα χτίζει μικρές δυναστείες, θα λέγαμε, στο αυστριακό πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στους πάγκους για τις πρώτες οδηγίες από τους δύο προπονητές σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με δύο ομάδες που φαίνεται να έχουν διαφορετικό, δεν ματσάρονται αυτό που λέμε μπασκετικά, Νίκο. Η μία ομάδα, πρώτα απ' όλα να το πάρουμε βάση ηλικίας, μια νεανική ομάδα η Αυστριακή, μόλις 22-23 μέσο όρο τα χρόνια των παιχτών της Kapfenberg. Στο 28 είναι του κεραυνού, βέβαια 28, επειδή συνυπολογίζονται και δύο νεαροί από Παπαδημητρίου με τον Παφίτη, οι οποίοι είναι 18 χρονών, αλλά φυσικά δεν παίρνουν και πολύ συμμετοχή, ειδικά σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω, Αντώνη, έχεις περιγράψει πάρα πολύ καλά την αρχική εικόνα και τα αρχικά δεδομένα του αγώνα. Βέβαια, μετά το τζάμπολ θα δούμε κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά οι αριθμοί που μας αρέσει εμάς να σχολιάζουμε. Όπως είπαμε και πριν, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία του κεραυνού στο γκρουπ. Όλοι εδώ στο Στρόβολο θέλουν ο κεραυνός να προχωρήσει, να πάει στην επόμενη φάση. Αλλά νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό της πρόκρισης περνάει σήμερα από το γήπεδο. Οι Αυστριακοί έχουν 2 ήττες μέχρι στιγμής, παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Με πιθανή ήττα λογικά αποχαιρετούν νωρίς, θα είναι αδιάφοροι στη συνέχεια. Ενώ ο κεραυνός πιθανόν να μην μπορέσει να διορθώσει μια εντός έδρας ήττα σήμερα από τους Αυστριακούς. Είναι αυτό που μας τόνισε και ο Αλέξο Λεκισβίλη, ότι πρέπει ο πάση θυσία να διαφυλάξει την έδρα των κεραυνών και από εκεί και πέρα ότι πάρει εκτός έδρας καλό θα είναι, αλλά οι 3 νίκες εντός έδρας δίνουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρώτη επίθεση θα είναι για τους Αυστριακούς με τον Βουγιώσεβιτς να κατεβάζει η απουσία του Μοχάμεντ Αμπουκάρ. Είναι πολύ σημαντική για την ομάδα του κεραυνού, καθώς χάνει ένα πολύ σημαντικό όπλο στο inside game. Εδώ να δούμε πρώτο τρίποντο με το ταμπλό για τους Αυστριακούς με τον Ζάκαρη Μπράξτον. Ρούκι ο Μπράξτον, 0-3. Σίγουρα η απουσία του Αμπουκάρ θα είναι σημαντική για το πλάνο του κεραυνού. Απόψε ο Αμπουκάρ, ένας παίκτης ο οποίος εκτός από πολύ καλό σκόρερ, είναι ένας παίκτης ο οποίος περνάει από τα χέρια του σχεδόν όλες οι επιθέσεις του κεραυνού. Είναι πάρα πολύ καλό σκόρερ και πάρα πολύ καλό δημιουργό από το low post. Και σε συνέπεια προσαρμόζεται ανάλογα και αντίπαλη άμυνα. Είδαμε τον τρίποντο του Γιώργου του Θεοχαρίδη, ο οποίος απάντησε αμέσως στους Αυστριακούς, 3-3. Ο Γιώσεβιτς σηκώνεται για 2 ευστοχοί. Ευστοχοί οι δύο ομάδες στις πρώτες επιθέσεις. Ο Βουγιώσεβιτς, Αντώνη, είναι ένας παίκτης που θα απασχολήσει πάρα πολύ απόψε. Είναι το μυαλό των Αυστριακών. Όλες οι επιθέσεις περνάνε από αυτόν. Ο κλασικός point guard, καλός scorer, καλός δημιουργός. Όλοι οι παίκτες του περιμένουν από αυτόν να κάνει το παιχνίδι του σήμερα. Κερδισμένο φάουλ από τον Keaton Grant, τον βλέπετε εδώ. Η μπάλα θα πάει απ' έξω. Εδώ και πάλι το φάουλ που κέρδισε ο Αμερικανός του κεραυνού, τελευταία προσθήκη στην ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Ο Keaton Grant, ο οποίος αντικατέστησε τον Vernon Taylor.
Ο Χάγκινς, η πάσα στη γωνία, προσπάθεια από τον Σάιμον τον Μιχάλη να μπει προς τα μέσα, να το λέει απεινε άστοχο. Rebound από τον Μόστσικ, στον ευνοιασμό ο Τζόουνς καθυστέρησε, τον σταμάτησε ο Μπράιεν. Μάχη για την μπάλα, θα την κερδίσει ο Μπράιεν, ο οποίος δίνει στο Χάγκινς. Πολύ καλή άμυνα, αλλά και η διεκδίκηση της μπάλας από τον Τζον Μπράιεν. Για να δούμε. Ο Κεραυνός έχει νέα ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Χάγκινς στον Μπράιεν. Θα του κλέψει ο Τζόουνς. Και ο δεματουργής εδώ ο Αμερικανός των Αυστριακών. Σταμάτησε την τρίπλα. Θα βγάλει στον Βουγιώσεβιτς. Βουγιώσεβιτς κλείστηκε. Έδωσε στον Μόστσικ. Αυτός γυρίζει μπάλα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Κατοχή για τους Αυστριακούς με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι και ένα δέκατο για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Θα πάει στην επαναφορά ο Τζόουνς. Ο Κόκα κάνει κίνηση, η μπάλα θα πάει στον Γιώσεβιτς. Σηκώνεται για σουτ και ευστοχή, 3-7. Εδώ ο Γιώσεβιτς. Και το καλάθι που πέτυχε μπροστά στο μαρκάρισμα του Σάιμον του Μιχαήλ. Τα τρία φιλοξενούμενοι. Θεοχαρίδης περιμένει τον Γκραντ, θα του δώσει την μπάλα. Θα σηκωθεί για τρεις, όχι τον Γκραντ άστοχα. Θετικό ριμπάλ από τον Σάιμον του Μιχαήλ. Μπορείς να βγει προς τα μέσα, βρήκε όμως τον Ομπράιν, καλάθι και φάουλ. 5-7. Με τον Τζέικ Ομπράιν. Εδώ και πάλι. Πώς κέρδισε το φάουλ. Έβαλε και το καλάθι, προβάδισμα ακόμα για τους Αυστριακούς βέβαια, αλλά ο Μπράιεν έχει την ευκαιρία να ρίξει διαφορά στον πόντο. Κάτι που δεν θα γίνει. Ο Μπράιεν, ο οποίος είχε 100% από τη γραμμή στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να που έχασε την πόλη του βολή. Στην πρώτη προσπάθεια στο σημερινό παιχνίδι. Ο Βουγιώσεβιτς. Ζητάει screen, μπερδεύονται εκεί οι παίκτες της Κάπενμπεργκ. Ο Γκραντ έχει κλέψει, πάει προς το καλάθι, τον σταμάτησε σωστά ο Τζόουνς. Ο Γκραντ να βγει έξω, ο Μιχαήλ για τρεις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άτυπος εδώ ο Σάιμον. Ο Γιώσεβιτς κατεβάζει η ομάδα της Αυστρίας, η οποία θέλει να ελέγξει το ρυθμό. Σουτ για τρεις εύστοχα τον Γιώσεβιτς. 5-10. Ο Βουγιώσεβιτς, ο οποίος έχει βάλει ήδη τους 7 από τους 10 πόντους των Αυστριακών. Με μέσο όρο πόντων τους 16,5 ο Σέρβος. Ωραίο το πέρασμα κάτω το καλάθι, εδώ υπάρχει τράβημα. Α, το σφύριξαν γιατές. Μια μικρή καθυστέρηση. Τράβηξαν το καλάθι, το διχτάκι. Εδώ θα φανεί και πάλι ο Μπράιεν και το τράβημα από τον Τζόουνς. Μετράει το καλάθι. 7-10. Μιχαήλ και Θεοχαρίδης στον πάγκο. Ο Στυλιανού και ο Ρόρης στο παιχνίδι. Ο Στυλιανού που έκανε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ και το περασμένο Σάββατο. Ανεβάζει ρυθμούς και ο Νίκος Στυλιανού. Χρειάζεται όλους τους καλεσμένους σε ετοιμότητα ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Αυτό που λες, Άνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέτοιες διοργανώσεις που απαιτούν δεύτερο παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Σημαίνει μεγάλο ρόστερ, όλοι να είναι έτοιμοι, όλοι να έχουν ρόλο τους. Βλέπει σήμερα ο Κεραυνός στερεί τις υπηρεσίες στο Μπουκάρ. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για προετοιμασία ούτε για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει η υπόλοιπη ομάδα να είναι έτοιμη να αντιδράσει χωρίς έναν από τους ηγέτες της. Γενικά στο παιχνίδι νομίζω ότι ο Κεραυνός δεν έχει καταφέρει να επιβάλλει ακόμα τον ρυθμό του. Προσπαθεί να τρέξει αρκετά, να εκμεταλλευτεί τις αργές επιστροφές των Αυστριακών. Αλλά αυτό μέχρι στιγμής δεν του δίνει την κατάλληλη υπομονή στο 5-5. Καλάθι
για τους Αυστριακούς με τον Κίναν Γκάμπς, ο οποίος κάνει το 7-12. Μέσω time out από τον Χριστόφορο Λιβαλιώτη, ακριβώς 5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν του αρέσουν τα πράγματα όπως πάνε του Κύπριου προπονητή. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, 7-12 λοιπόν η αυστριακή ομάδα, η Κάπφενμπεργκ προηγείται του Κεραυνού. Η Κάπφενμπεργκ που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, πολύ πιο εύστοχα σίγουρα μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό ο Κεραυνός. Η Κάπφενμπεργκ προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό, είναι κάτι που μας είπε και ο βοηθός της αυστριακής ομάδας, ο Μίκαελ Σιτβιέζερ, ο οποίος μας είπε συγκεκριμένα ότι όχι μόνο θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό, αλλά θα προσπαθήσει και η δική του ομάδα να ανεβάσει τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω το δικό της το ρυθμό, να γίνει λίγο πιο γρήγορη, καθώς η Κάπφενμπεργκ σκοράρει 69,5 πόντους κατά μέσο όρο και σε σχέση με τους 78 του Κεραυνού θα πρέπει να ανεβάσει το σκοράρισμά της για να μπορέσει να πάρει την νίκη σήμερα. Ο Χάγκινς ευσόκησε σε σουτ τριών πόντων, 10-12. Ο Τζος Χάγκινς. Και τώρα ο Σαρλίγια προσπαθεί να βάλει μέσα τον Ομπράιεν με τη δύναμή του. Κλείνει καλά ο Ομπράιεν. Σουτ όμως για τρίποντο από τον Γκάμπς. Αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη, η Κάπφενμπεργκ έχει σκοράρει σε όλες τις κατοχές μέχρι στιγμής εκτός από μία. Τώρα αυτό ακριβώς προσπαθώ να δω τα στατιστικά. Να δούμε τα ποσοστά ευστοχίας, ενώ ο Στυλιανού θα στάρει και αυτός για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, άτυχος ο Νίκος Στυλιανού. Έχουν 6-9 σουτ εντός παιδιάς οι Αυστριακοί, 3-5 τρίποντα, 3-4 τρίποντα. Αντίστοιχα ο Κεραυνός είναι στο 50%, 4-8, νέο τρίποντο, 10-18. Εδώ και πάλι το τρίποντο του Βουγιώσεβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικά εύστοχος. Ο Βουγιώσεβιτς έχει 2-2 τρίποντα, 2-2 τίποντα. Και έχει και πάλι την μπάλα. Συν 8 η Αυστριακή. Μπλοκ νέο από τον Ομπράιεν. Να το μπλοκ. Στυλιανού. Χάγκινς, Ρόρι από τη γωνία για 3. Άστοχος. Ο Κεραυνός σουτάρει με 45,8% στο τρίποντο στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Είναι κάτι που περιμένουμε να έχουν διαβάσει οι Αυστριακοί και να πιέσουν στην περιφέρεια. Και με την απουσία του Αμπουκάρ, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Βήματα από τον Σαρλίγια. Δυσκολεύουν λοιπόν τα πράγματα για τους, την ομάδα του Στροβόλου, την ομάδα του Χριστόφορου του Λιβαδιώτη. Καθώς αν δεν του βγουν τα σουτ, γιατί το σουτ είναι θέμα ημέρας, αν δεν βγουν τα σουτ, με την απουσία του Μπουκάρ χάνει δυναμικά τα καλάθια, όπως λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης. Ο Μπουκάρ είναι ο πιο καλός low post παίκτης του Κεραυνού, άρα πολλές μπάλες πάνε σε αυτόν, η άμυνα αναγκαστικά κλείνει και δημιουργούνται έτσι κατάλληλες συνθήκες και ανοιχτά στους γύρους υπόλοιπους σήμερα, χωρίς η μπάλα να κουμπάει στο post. Τώρα με το King πιθανόν γι' αυτό να μπει και ο άνθρωπος μέσα. Χωρίς να μπει μπάλα στο post δεν μπορεί να δημιουργήσει η ομάδα από μέσα προς τα έξω. Πάλι μέσα έξω η μπάλα από σου του Κορονίδη αυτή τη φορά. Και τώρα η Αυστριακή με τον Τζόουνς. Ο Άτμουντ, εδώ ένας γνώριμος από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ο Βίλι Άτμουντ, ο οποίος έχει παίξει στην ομάδα του Παραλιμνίου πριν 2 χρόνια. Από τις οδηγίες του Νικόλα του Παπαδόπουλου.
Χάγκινς αφήνει στον Κίνγκ. Πάλι ο Χάγκινς. Πάλι ο Κίνγκ, σουτ για δύο. Άστοχος, rebound από τον Γκάμπς. Πιέζει ο Χάγκινς, περνάει ο Γκάμπς. Πάει προς το καλάθι, φάουλ. Συνεχίζει τις φάσεις. Πολλές δίνουμε ο Κίνγκς. Δύο βολές για τον Κίναν Γκάμπς, ο οποίος και αυτός είναι ρούκι. Τέσσερις ρούκι έχει η ομάδα, η πρωταθλήτρια Αυστρίας. Σάιμον Μιχαήλ επιστρέφει στο παιχνίδι στην θέση του Χάγκινς. Ψάχνει να βρει το σχήμα ο Χρυσόγλου Λιβαδιώτης που θα του φέρει καλύτερες λύσεις. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Γκάμπς, κάτι που γίνεται, η Κάπφενμπεργκ κάνει ένα σερί 8-0 και πετυχαίνει και double score, 20-10. Μιχαήλ γλιστράει, κρατάει όμως την κατοχή, Κορονίδης, την εμπειρία του έτρεξε και έδωσε βοήθεια. Ο Ρόρι στα 5 δευτερόλεπτα, Στυλιανού για 3, πάλι μέσα έχει μπάλα. Λάθος όμως, κλέβει ο Σάιμον, βλέπει τον Κίνγκ από τη μίσο τον Κορονίδη. Κορονίδης Στυλιανού, αλλάζει ωραία πορεία, δεν θα ευστοχίσει. Δεν υπήρξε φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Κατεβαίνει ο Τζόουνς γρήγορα, έχει επιστρέψει ο κεραυνός, βρίσκει τον Γκάμπς, ανάποδα lay-up, κερδίζει φάουλ από τον Κίνγκ. Εδώ ο Γκάμπς πάλι θα πάει στην γραμμή των βολών, είχε 2-2 πριν. Ο Τζόνς πάει στον πάγκο. Όχι ο Τζόνς, ο Μπράξτον πήγε στον πάγκο για τους Αυστριακούς και πέρασε ο Λούκας Χάν για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Γκάμπς εδώ. 23χρονος, 1,96 ύψους. Είναι πολυθεσίτης, αγωνιστικές σαν γκάρτ και σαν forward. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, Αντώνη, συνεχίζω αυτό που έλεγες πριν, προσπαθεί να βρει την καλύτερη πεντάδα για την ομάδα. Το έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Έχουν περάσει στο παρκέ όλοι οι παίκτες που έχει στη διάθεση, είναι αυτούς τους δύο μικρούς. Τρομερό λάθος από τον Ρόρι, 10-23. Νομίζω, Αντώνη, ο Κεραυνός δεν έχει μπει ακόμα στο κλίμα του αγώνα. Δεν έχει την κατάλληλη υπομονή στην επίθεση. Κορονίδης τρίποδα από τη γωνία. Τώρα βλέπεις ότι γύρισε η μπάλα, άλλαξε πλευρά και βρέθηκε ελεύθερο σουτ. Αλλά και στην άμυνα πρέπει να γίνει πιο σκληρός σε σχέση με τους παίκτες της Κάπφενμπεργκ. Έχει χάσει όλες τις μονομαχίες ένας-ένας, έχει χάσει όλα τις επαφές. Κρατάει ο Βουγιώσεβιτς, θα περάσει τον Χάν, θα πάρει φάουλ από τον Νίκο Σιλιανού. Μαρτύρε ο Σιλιανού πως δεν έκανε κάτι. Επαναφορά από τον Βουγιώσεβιτς, ενώ απομένουν 7 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Έπαιρνε εδώ ξανά το τρίποντο από τον Άρη τον Κορονίδη. Επαναφορά στον Γκάμπς. Όπως αφήνει στα σίγουρα χέρια του Γουλιώσεβιτς, νέο φάουλ. Είχε να δώσει ο κεραυνός και το εξόδεψε σωστά ο Άρης ο Κορονίδης με την εμπειρία του. Εδώ ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο τώρα να δώσει ένα φάουλ. 2,8 για το τέλος. Χωρίς άλλο φάουλ πλέον να μπορεί να δώσει ο κεραυνός. Να δούμε την επαναφορά. Ο Γουλιώσεβιτς ψάχνει την πάσα, σηκώνει. Θα τον σταματήσει ο Κίνγκ τον Άτμου, τρομερή φάση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η μπάλα, παρά την προσπάθεια του Σάιμον του Μιχαήλ να την ανακόψει, έφτασε στα χέρια του Άτμου. Θα τη δούμε εδώ πάλι. Εδώ φτάνει στα χέρια του Άτμου και έρχεται ο Κίνγκ και σταματάει με ένα τρομερό μπλοκ τον Βίλι Άτμου. Έτσι θα κλείσει η πρώτη περίοδος στο κλεισό του Στροβόλου. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό για το δεύτερο δεκάλεπτο.
Τσοκλισσό του Στροβόλου, ο Κεραυνός και η Κάπφενμπεργκ αγωνίζονται εδώ για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup. Βλέπετε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές του πρώτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 23-13. Η ομάδα της Αυστρίας, η οποία είναι εξαιρετικά εύστοχη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, με 57% εντός παιδιάς και 80% στα τρίποντα, 4 στα 5 για τους Αυστριακούς, οι οποίοι έχουν μαζέψει και 12 rebound στην αναμέτρηση. Σε αντίθεση με τον Κεραυνό, ο οποίος έχει 3 στα 9 τρίποντα, δεν είναι άσχημο, αλλά σίγουρα είναι πολλά τα σουτ που έχει εκτός των 6,75, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι έχει σουτάρει 7 φορές μέσα από την γραμμή. 2 στα 7 λοιπόν δίποντα, 3 στα 9 τρίποντα, 31% ευστοχία για τους παίκτες του Κεραυνού, οι οποίοι έχουν και μόλις 5 rebound στο παιχνίδι. Βέβαια αυτά τα 5 rebound, ο λόγος που έχει τόσα λίγα rebound είναι επειδή είναι πολύ εύστοχη η ομάδα της Αυστρίας. Φάουλ με τον που ξεκίνησε το παιχνίδι το δεύτερο δεκάλεπτο από τον Σαρλίγια. Μαρίνο Σαρλίγια, ο οποίος είναι Κροάτης και ο πατέρας ήταν επίσης καλαθοσφαιριστής, ο Στίπε Σαρλίγια. Σάιμον Μιχαήλ θα περάσει στον Κίνγκ. 10 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Πάει προς το καλάθι ο Κίνγκ, αστοχή. Μάχη για το ριμπάο τελικά θα δώσει τη λύση ο Γκάμπς. Παραλίγο να γίνει λάθος, αλλά δεν είναι κάποιος εκεί τον Κεραυνό για να το εκμεταλλευτεί. Ο Χαν κλέβει τώρα. Ο Κορονίδης. Ο Χαν, ο οποίος κάνει σε δύο-τρεις περιπτώσεις, έχει κάνει αδίαστα λάθη. Ίσως αν τον πιέσει λίγο παραπάνω ο Κεραυνός να κάνει κι άλλα. Ρόρι. Κορονίδης για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Δεν μπόρεσε να κρατήσει ο Άτγουντ. Θα αποσύρει τον Σαρλίγια ο Μίκαελ Κόφιν. Περάσει, θα επιστρέψει μάλλον στο παιχνίδι ο Ζάκαρη Μπράξτον. Εδώ ο Σαρλίγια, ο Κροάτης. Κορονίδης, Μιχαήλ, ο Κίνγκ. Ο Σάιμον, κακή πάσα προς τον Στυλιανού, στα πόδια του πήγε μπάλα. Δύσκολο να σκύψει εκεί κάτω για να προλάβει ο Νίκος Στυλιανού. Ολοκληρώθηκε το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου χωρίς καλάθι με ξυλί για τις δύο ομάδες. Χαν. Ο Γκάμπς τώρα. Θα σουτάρει για τρεις. Rebound από τον Κίνγκ. Σίγουρα τα ψηλά ποσοστά του πρώτου δεκαλέπτου δεν θα παραμείνουν εκεί για τους Αυστριακούς. Από τη γωνία Κορονίδης άστοχος. Το κακό είναι ότι παραμένουν τα χαμηλά ποσοστά και του Κεραυνού, που χαμηλούν ακόμα περισσότερο μετά από αυτό το 0-2 που ξεκίνησε στην δεύτερη περίοδο. Ο Κεραυνός τώρα τον έχει ανεβάσει την πίεση στην μπάλα. Έχουν ανέβει πιο ψηλά οι περιφερειακοί και πιέζουν. Θεωρώ ότι μέσα από την άμυνα θα πάρει ο Κεραυνός αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για να παίξει πιο καλά στην επίθεση. Θα βρει κάποιους εύκολους πόντους στον εφηδιασμό. Για τρεις ο Σιλιανού μέσα. 16-23. Ακριβώς αυτό, αυτή την πίεση έχει εντοπίσει ο Μίκαελ Κόφιν και γι' αυτό ακριβώς ο λόγο ζητάει time out ώστε να δει πώς θα αντιμετωπίσει την πίεση του Κεραυνού. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, 16-23. Ο Κεραυνός μείωσε με το τρίποντο του Νίκου του Σιλιανού. Εδώ βλέπετε τον Κορονίδη από το πρώτο δεκάλεπτο να σκοράρει από την περιφέρεια. Εδώ αυτή εδώ η φάση
είναι που έχει γράψει το σκορ που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της, του ημιχρόνου. Πλέον η ομάδα του Κεραυνού είναι η μοναδική που έχει σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Κορονίδης μένει στον πάγκο, ο Χάγκινς έχει περάσει το παιχνίδι. Εδώ ο Κόφιν, ο προπονητής της Κάπφενμπεργκ, κατεβάζει την μπάλα με τον Τζόουνς. Ο Χάν. Αυτή να ήταν η έκπληξη που επιφύλασε ο Κόφιν στο κατέβασμα της μπάλας. Ανέβασε έναν φόρουαρντ ψηλά για να βοηθήσει τα δύο γκάρντ. Κάτι που βγήκε σε πρώτη φάση, να δούμε. Στη συνέχεια ο Χάγκινς έκανε φάουλ στον Γκάμπς. Είχε και στο replay. Ο Γκάμπς με το πόδι, ο Χάγκινς. Η μπάλα ήρθε εδώ κοντά μας, αλλά όχι τόσο κοντά, να τη φτάσουμε. Εδώ πάλι ο Γκάμπς και το πόδι του Χάγκινς θα βάζει με τον εαυτό του. Χάγκινς, ο οποίος είναι πολύ εκδηλωτικός. Τζόουνς από τον ήχο των τυπάνων. Σουτάρι αστοχή, υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια για rebound του Atwood από τον Σάιμον τον Μιχαήλ, ο οποίος σηκώνει, μένει υπό την κάτω χέρι, αλλά δεν φαίνεται να συμφωνεί με το σφύριγμα. Επαναφορά από την baseline με τον Keenan Gumps. Τεξανός ο Gumps, γεννημένος στο σύμπολο του Τέξας. Από τη γωνία σουτάρει για τρεις και ψοχή, πάνω που λέγαμε για αυτόν. 16-26. Ο Ρόρι άλλαξε με τον Στυλιανού. Πάλι ο Στυλιανού στον Κίνγκ από το ύψος των βολών. Σουτάρει, καλά και φάουλ. 18-26 από τον Άντωνι Κίνγκ, ο οποίος πετυχαίνει το πόδι του καλάθι στο παιχνίδι και χρειάζεται πολύ συμβολή του στο σκοράρισμα, ειδικά στο σημερινό παιχνίδι. Συμπληρωματική βολή εύστοχη. 19-26. Κλέψιμο από τον Χάγκινς, ο οποίος θα πάει στον ευνοιασμό, θα καρφώσει εντυπωσιακά. 21-26. Είναι από τα καλάθια που μπορούν να αλλάξουν την ψυχολογία ενός αγώνα, Νίκο. Και Άρον ο Βιώσεβιτς στην καρέκλα της Ραματίας για να επανέλθει. Βλέπεις πόσο δυσκολεύονται οι Bulls μετά από αυτή την πίεση. Γιατί έχουν αναγκάσει πλέον οι παίκτες του Κεραυνού, τους έχουν βγάλει έξω από τα plays, τους έξω από τις γωνίες που θέλουν να παίξουν, έξω από το timing που θέλουν να παίξουν. Μιχαήλ για τρεις, μπάλα να πηδά, δεν θα καταλήξει ο καλάθι. Πάντα από τον Μπράξτον. Ο Γκάμπς. Μένει κοντά ο Χάγκινς. Για τρεις ο Γκάμπς, άστοχος διμπάδο από τον Σάιμον. Ποιος αλλάζει με τον Ρόρι. Ρόρι που έβγαλε την κορδέλα που φορούσε στην αρχή του παιχνιδιού. Κίνγκ κάνει την προσποίηση. Στυλιανούς ζητάει μπάλα, ο Κίνγκ προσπαθεί να πάει προς τα μέσα. Βήματα. Διπλή αλλαγή για τον Χρυσόγορο Λιβαδιώτη. Επιστρέφει ο Μπράιν και ο Γκραντ στη θέση του Κίνγκ και του Σάιμον του Μιχαήλ. Ψηλώνει σχήμα εδώ ο Χρυσόγορο Λιβαδιώτη με τον Γκραντ στη θέση του Σάιμον. Ο Γκραντ βέβαια αγωνίζει ως γκάρντ και όχι ως φόρβορντ, αλλά είναι αρκετά ψηλός. Αρκετά ψηλός, αρκετά μακρύς. Ένας παίκτης που προσφέρει σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Γι' αυτό και ο Χριστόφορος Λιβαδιός νομίζω πήρε την απόφαση να το φέρει στην ομάδα. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος τραυματισμού ή για αντικατάσταση Αμερικάνου. Ο Χριστόφορος πάντα προτιμάει να φέρνει παιδιά τα οποία παίζανε στην Κύπρο και ξέρουν και το πρωτάθλημα και τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Θα περάσει και ο Θεοχαρίδης στο παιχνίδι στη θέση του Στυλιανού.
αρχηγός, ο Γιώργος Θεφαρίδης, που ξεκίνησε την αναμέτρηση με ένα τρίποντο. Ο Μπράιν είναι στην γραμμή. 22-28 με την πρώτη εύστοχη. Ο Τζέκο Μπράιν φτάνει τους 5 πόντους. Ο Χριστόφορος Λιβαγιώτης. Μέσα και η δεύτερη. 5-40 για το τέλος του ημιχρόνου. Κεραμιός που σίγουρα θα θέλει να πάει στα πολιτήρια μπροστά στο σκορ. Αλλά δεν τα καταφέρει εκεί, το τουλάχιστον με τη μικρότερη διαφορά που θα μπορεί. Ωραία, ο Ρόρι περνάει κάτω το καλάθι, ανάποδα λέει, μειώνει στους 3, 25-28, ένα μικρό 4-0 σερί για τον Κεραυνό και ένα επιμέρους 9-2 στο τελευταίο διάστημα. Μπράξτον γυρίζει αστοχή και ευκαιρία για τον Κεραυνό να μειώσει κι άλλο τη διαφορά ή και να ισοφαρίσει με κάποιο τρίποντο. Χάγκινς, 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος του ημιχρόνου. Χάγκινς διαβάζει τις επιλογές του, αλλά ξεκινάει ο Θεοχαρίδη με το ταμπλό αστοχή. Rebound για τους Αυστριακούς με τον Γουλιώσεβιτς. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει βοήθεια, ο Άκου βγαίνει και ο Γκάμς προσπαθεί να πάει προς το καλάθι. Περιμένει ο Μπράξτον την κίνηση του Τζόνς. Ο Τζόνς κάνει μια πάσα που την προλαβαίνει ο Μπράξτον, ο οποίος μάλιστα πρόλαβε να βγάλει και ασίστ εδώ. Τυχερό καλάθι εδώ, κρίμα στεμητική προσπάθεια του Κεραυνού. Μια χαμένη μπάλα κατέληξε σε δύο πόντους. Ρόρι. Δεν πέρασε από το σκρίνο του Χαρίδη, πέρασε όμως από τον Μπράιν. Ο Μπράιν ξεμακάριστος πήρε την μπάλα, την κράτησε, σηκώνεται και σκοράρει. 27-30. Εδώ ο Τζέικο Μπράιν. Και ο Γκάμπς αλλάζει με τον Μπράξτον. Ρόρι απειλεί με ένα κλέψιμο, δεν ξέρει να κάνει μπάλα ο Μπράξτον. Ο Βουλιώσεβιτς στα 3 δευτερόλεπτα πάει προς το καλάθι, εύστοχη, 27-32. Είναι εμφανής η προσπάθεια του Κεραυνού, Αντώνη, να κρατήσει τον Βουλιώσεβιτς έξω από το παιχνίδι της Κάφεμπερ. Ακόμα και τώρα που σκόραρε πήρε την μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα της επιθέσης. Ο Γκραντ, ένας πιο αθλητικός, πιο ψηλός παίκτης απέναντί του, Τον έχει περιορίσει, τον κρατάει μακριά, δυσκολεύει όλες τις πάσεις προς αυτόν, άρα δεν του επιτρέπει να έχει την μπάλα στα χέρια για να παίξει όπως θέλει να παίξει. Να παίξει τα pick and roll, να δημιουργήσει για όλους. Τριπλή αλλαγή για τον Μίκαλ Κόφιν, ο οποίος έβγαλε και τον Γκάμπς και τον Μπράξτον και τον Άτγουτ. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Φάουλ θα κερδίσει και θα έχει βολές ο Χάγκινς, καθώς αυτό είναι το 5ο ομαδικό για την Κάφενμπεργκ. Εδώ και πάλι το φάουλ του Χάν. 20χρονος ο Λούκας Χάν, ο point guard των Αυστριακών. Όλη του την σύντομη μεν καριέρα την έχει περάσει στην Αυστριακή ομάδα. Ξεκινώντας από τις ακαδημίες της, 23-28, διορθώνω, 32, με την πρώτη εύστοχη βολή του Χάγκινς. Ποιος θα βάλει και την δεύτερη, ο Χάγκινς που φτάνει τους 8 πόντους. Και η διαφορά είναι πάλι στους 3. Ο Μπράιν προσπαθεί να μείνει μπροστά από τον Σαρδίγια. Δηλαδή βάζει τον Μπράιν προς το καλάθι και με αυτό το χουπ θα κάνει το 29-34. Ο Κράτης. Κλασικός ψηλός της παγιάς Γιουγκοσλάβικης σχολής. Μπορείς να είναι αθλητικός με πολύ καλή τεχνική, δυνατός. Θα πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι να παίξει. Είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ο παίκτης της Κάφενμπεργκ, είναι 30 ετών ο Μαρίνο Σαρδίγια. Ποιος έχει περάσει από την Ζαντάρ, την Ζάγκρεπ, την Κουμάνοβο στα Σκόπια, την ΠΕΚ στην Ουγγαρία.
Από το 2016 αγωνίζεται στην Αυστρία. Οπότε θα αλλάξει δύο-τρεις ομάδες μέχρι να καταλήξει στην Κάπενμπεργκ. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Αναφορά στον Σαρντίγια, ο οποίος αφήνει στον Βουγιώσεβιτς. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι δυο τους. Κρατάει ο Σαρντίγια που αστοχεί. Θα πάρει πάλι την μπάλα τέλος χρόνου. Ζητάει κάτι και ο Μιχάλ Κόφιν, μάλλον για το διχτάκι. Ζητάει ότι η μπάλα χτύπησε στο Στεφάνι στην προηγούμενη προσπάθεια και γιατί έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι αντίστοιχο. Σε αυτό το replay δεν φάνηκε πάντως να χτυπάει η μπάλα στο διχτό. Η μπάλα νομίζω στο κάτω μέρος του ταμπλό χτύπησε, όχι στο διο... στη Στεφάνι. Και επαναφορά τώρα με τον Κίτον Γκραντ, αφού σκουπίσκεται για το παρκέ. Βλέπετε τον Κόφιν. Σάιμον Μιχαήλ βλέπει τον Χάγκινς, θα το αφήσει την μπάλα. Ο Χάγκινς θα σταθεί για τρεις και θα ευστοχίσει. 32-34. Εδώ ο Τζόσουα Χάγκινς. Διαφορά στο καλάθι. Προσπαθεί ο Βουγιώσεβιτς να απαντήσει με δίποτο. Κακή πήγαινε όλα μια τώρα από τον κεραυνό, Μπράιαν έμεινε μέσα. Αυτά τα σούτ τα ψάχνει ο Βουγιώσεβιτς. Ο Βουγιώσεβιτς που θα φτάσει τους 16 πόντους. Νέο τρίποντα το Χάγκινς. 35-36. Και time out από τον Κόφιν που βλέπει την ομάδα του να μένει μεν μπροστά στο σκορ, αλλά με μόλις έναν πόντο. Πάμε στις διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου με τον κεραυνό πλέον να είναι πίσω με έναν πόντο. 35-36, ενώ το επιμέρους σκορ είναι 22-13 για τον κεραυνό σε αυτή την δεύτερη περίοδο. 23-13 ήταν για τους Αυστριακούς στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες μετά το time-out. Βλέπουμε τον Κόφιν και τον Άτουγουντ. Και εδώ ο πρωταγωνιστής των δύο τελευταίων επιθέσεων του κεραυνού, τα δύο τρίποντα του Τζος Χάγκινς. Η επαναφορά τώρα στον Βουγιώσεβιτς. Βουγιώσεβιτς αφήνει στον Χάν, κλείνεται αυτός, πάει κοντά ο Βουγιώσεβιτς για να μην ρισκάρει μια πάσα που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος. Τζόουνς, ο Χάν απ' τη γωνία, σουτάρει για τρεις και ευστοχή. Να η απάντηση από τον νεαρό, ο οποίος έμεινε στη γωνία. 35-39. Ο Χάγκινς, Θεοχαρίδης, περιμένει τον Σάιμον Μιχαήλ, που έχει τώρα την μπάλα. Θεοχαρίδης προσποιείται, θα σουτάρει για δύο, με το ταμπλό θα σκοράρει. 37-39. Έχει δύο φάουλ να δώσει ο Γεραυνός. Αυτό ζητάει τώρα ο κόουτς Ολιβαδιώτης. Jones, σφύριγμα για φάουλ. Δεν νομίζω να είναι ακριβώς αυτό που ζητούσε, απλά. Εκτός φάσης. Εκτός φάσης στους ψηλούς, ο Μπράιαν στα σπροξήματα στο low post έδωσε ένα φάουλ. Ναι, πρώτο φάουλ του ο Μπράιαν. Καλό είναι να μείνουν μακριά από φάουλ οι ψηλοί του Γεραυνού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα βέβαια. Ο μόνος που έχει δύο φάουλ στο παιχνίδι είναι ο Μπράξτον. Της Κάπενμπεργκ. Παναφορά ο Τζόουνς. Ο Βουγιώσεβιτς. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Βουγιώσεβιτς πάει προς το καλάθι. Τον σταματάει με φάουλ. Ο Θεοχαρίδης έχει δύο βολές ο Βουγιώσεβιτς.
ίσως έπρεπε να κάνει νωρίτερα το φάουλ ο Γιώργος ο Θεοχαρίδης πριν ξεκινήσει η προσπάθειά του ο Σέρβος. Νομίζω ότι ο Γιώργος είδε το χρόνο στο 24 ότι τελείωνε η επίθεση και αποφάσισε να μην δώσει το φάουλ. 37-39, δύο βολές για τον Μπόγιτς Βουγιώσεβιτς, 27 ετών, 1,90 ο point guard, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Βοηβοντίνα. Πέρασε στην Ραντνίσκι, στην Κόσεριτς και από το 2014 είναι και αυτό στην Αυστρία. Αρχικά για τους Red Wild Gunners του Όμπεβατ, συνέχεια πήγε στην Χάλμαν Βιέννα και από το 2016 ανήκει στο δυναμικό των Bulls. 37-40 με την πρώτη εύστοχη βολή του Σέρβου, ο οποίος σούταρε με 76,9% από τη γραμμή. Ο Βουγιώσεβιτς, ο οποίος θα πάει στον πάγκο. Στη θέση θα περάσει για πρώτη φορά ο Κόκα. Υπάρχει time out όμως, αλλά θα παραμείνουμε όμως εδώ. Βλέπουμε λοιπόν αλλαγές τακτικής από τον Κόφιν για την τελευταία άμυνα για να προφυλάξει κάποιους παίκτες του από κάποια φάουλ. Και λογικά time out από τον Χριστόφορο Λιβαδιώργη για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση του Κεραυνού. Με 21 δευτερόλεπτα να είναι όλα στη διάθεσή τους. Ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία σε δύο περιπτώσεις να περάσει και μπροστά στο σκορ. Δεν τα κατάφερε. Το πλήρωσε με τις βολές του Βουγιώσεβιτς και είναι πίσω με 4. Ψάχνει πλέον την όσο το δυνατόν περισσότερο μείωση του σκορ σε αυτή την πιθανόν τελευταία επίθεση που θα έχει η ομάδα του Στροβόλου. Βλέπετε κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του δεκαλέπτου. Νίκο. Αν ήσουν εσύ προπονητής στη θέση του Χρυσόγκο του Λιβαγιώ, τι θα έλεγες τώρα στους παίκτες? Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τι άμυνα θα παίξει η Κάφεμπερ, γιατί έχει παίξει ζώνη σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Λογικά, νομίζω ότι θα επιτεθούν με ένα pick and roll χτυπώντας τα... Όχι, δεν είναι μέσα ψηλός. Με πέντε μάλλον πιο αθλητικούς παίκτες πάει η Κάφεμπερ. Λογικά θα πάνε σε αλλαγές στα screen. Απουσιάζει και η παράμετρος Αμπουκάρ για να πάρει την μπάλα στο low post και να δημιουργήσει. Εδώ ο Λιβαδιώτης. Ο Γκραντ έρχεται για την επαναφορά. Έρχονται ψηλά δύο guard για να πιέσουν την πρώτη πάσα για τον Λιβαδιέντερο. Γυρίζουν προς τα πίσω. Και σε ζώνη η Κάφενμπερκ. Ο Χάγκινς. Δεν αρέσει η αργοπορία του Χάγκινς στον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Πάλι ο Χάγκινς πάει προς το καλάθι. Σηκώνεται, δύσκολη προσπάθεια. Rebound από τον Τζόουνς. Προλάβει να κάνει σούτ, όχι, δεν προλαβαίνει. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. 37-41. Ο Κεραυνός, ο οποίος έκανε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο. Αλλά η Κάφενμπερκ δείχνει να αντέχει μέχρι στιγμής. Κρατάει αυτό το μικρό μένα, αλλά προβάρισμα δε στο παιχνίδι με 41-37. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, εδώ που σε πολύ λίγο θα συνεχιστεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κεραυνό και την Kappenberg Bulls. 37-41 το σκορ, όπως είδατε και εσείς στις οθόνες σας, μετά το πρώτο ημίχρονο αγώνας για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, της πρώτης φάσης των ομίλων του FIBA Euro Cup. Βλέπετε και κάποιες από τις καλύτερες στιγμές του πρώτου ημίχρονου. Coach, ο Νίκος Λαμπρίας μαζί μας, υπενθυμίζουμε. Πες μας έτσι λίγα πράγματα από τα στατιστικά που έχουν παρατηρήσει στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω, Αντώνη, το παιχνίδι μέχρι στιγμής είχε δύο εικόνες, το πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο πρώτο, Κεραυνός δεν πήγε τόσο καλά στο παιχνίδι, επιτρέποντας στην Κάπε που να βρει ελεύθερα σου, να σκοράρει αρκετά. Και αυτό πληρώνει μέχρι στιγμής ο Κεραυνός. Στο δεύτερο, ανέβασε ένταση και διάθεση στην άμυνα, έκλεψε μπάλες, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και μείωσε αρκετά τη διαφορά. Τώρα με τους αριθμούς, κοινώντας τους αριθμούς εδώ τα στατιστικά που έχει φέρει του ημιχρόνου, είναι ξεκάθαρο ότι η Κάφε παίρνει πόντους από δύο παίκτες, από τον Βουγιώσεβις που το περιμέναμε, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, έχει χάσει ένα στους και σκοράρει 18 πόντους, και από τον Γκάρτ, τον Κάμπς, ο οποίος έχει σήμερα 13 πόντους, ενώ είχε μέσο όρο 4,5 μέχρι στιγμής. Είναι λίγο πιο εύστοχη γενικά η Κάφενμπερκ. Υστερεί σε rebound ο Κεραυνός, αλλά είναι αυτό που πες και εσύ στην αρχή, ότι ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχαν πολλά χαμένα σουτ για να διεκδικηθούν. Θεωρώ ότι η ένταση και η πίεση που θα βάλει ο Κεραυνός στην μπάλα και ειδικά στο Βιώσεβις θα είναι το κλειδί που θα κρίνει τον νικητή του αγώνα. Πάντως, έχουμε δει τον Κεραυνό στα περισσότερα παιχνίδια του να εμφανίζεται καλύτερο, ευρωπαϊκά παιχνίδια του, να εμφανίζεται καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν θα επαναληφθεί και αυτό. Με εξαίρεση βέβαια εκείνο το μάτς με την Ελιέτ Καμπέλη, στο πρώτο παιχνίδι εδώ μέσα στο κλειστό του Στροβόλου, που στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Κεραυνός έπαθε ένα πολύ μεγάλο blackout και έχασε ένα σημαντικό κομμάτι από την πρόκληση στους ομίλους του Basketball Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Εδώ ξεκινάμε με τρίποντο. Οι Αυστριακοί, όπως ξεκινήσαν και το παιχνίδι, με τρίποντο ο Γκάμπς και πάλι 37-44. Σημαντικό κομμάτι αυτό που είπες πριν, Νίκο, με τον Γκάμπς να έχει μόλις 4,5 πόντους κατά μέσο όρο μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και να έχει ήδη φτάσει τους 16 σήμερα. Έχει κρατήσει χαμηλά τον Τζόουνς ο Κεραυνός. Εδώ έδωσε φάουλ πάνω στον Γκραντ, στο κλέψιμο που έκανε. Έχει κρατήσει χαμηλά τον Τζόουνς, ο οποίος έχει καλά νούμερα. Απλά βρήκε τον πελάτη με τον Γκάμπς. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι δύσκολο για μια ομάδα να μείνει στο παιχνίδι παίρνοντας σκορ μόνο από δύο παίχτες. Πρέπει να βρει και άλλες λύσεις στη διάρκεια του αγώνα η αυστριακή ομάδα. Συνεχίζει η αναμέτρηση με τον Άτουγουντ να αφήνει στον Τζόουνς. Αυτό τον Βουγιώσεβιτς. Ο Βουγιώσεβιτς περνάει από τον Ρόρι. Ο Ρόρι που λύσεσε. Για τρεις ο Γκάμπς. Αυτή τη φορά θα είναι άστοχος. Rebound από τον Χάκης. Δίνει γρήγορα στον Ρόρι. Ο Γκάμπς πέφτει πάνω του με μία υποψία φάουλ. Στη γωνία η μπάλα ο Γκραντ για τρεις. Αστοχή. Rebound από τον Γκάμπς. Γρήγορα στον Τζόουνς μπροστά. Ζητούσε μπάλα αλλά δεν πήρε ο Μπράξτον. Στον τελευταίο. Βουγιώσεβιτς τώρα. Μπράξτον βγήκε έξω για να πάρει μπάλα. Θα δώσει και ένα screen. Τζόνσον Μπράξτον. Προσπάθεια για ανάποδο lay-up. Δεν ξέρω τι έκανε και ο Αμερικανός. Έφυγε ο Τζος Χάγκινς. Πάσα, αλλά με το πόδι σταμάτησε ο Τζόουνς. Την πάσα του Χάγκινς, ο οποίος μπήκε στο ζωγραφιστό της αυστριακής ομάδας. Πάτησε να βγάλει έξω στον Γκραντ. Πάλι ο Χάγκινς. Θα δώσει στον Κίνγκ, σε μακάριστος για δύο ευστοχή. 39-44. Το αγαπημένο σουτ του Άντωνι Κίνγκ, σουτ από αυτές τις αποστάσεις, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει. Με αυτά τα μικρά pick and pop στα short corner. Πέμπτος πόντος για τον Κίνγκ, εδώ αστοχή ο Γκάμπς, ο οποίος εδώ έπεσε πάνω στον Κίνγκ στην προσπάθεια να επιστρέψει στην αμυνά του. Ρόρι για τρεις από τη γωνία. Άστοχος επιθετικό ριμπάντο από τον Κίνγκ. Ο Γκράντσον Χάγκινς γρήγορα στον Στυλιανού. Πάει προς το καλάθι. Τον σταματάει ο Μπράξτον. Έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο Μπράξον συνέχεια ήρθε μπάλα πάνω του, αλλά πατούσε έξω από το γήπεδο. Επαναφορά από τον κεραυνό, από την baseline, θα πάει ο Στυλιανού για την επαναφορά. Ενώ υπάρχει συνεννόηση των διαιτητών. Θα δούμε τι θα τη ζητάνε εκεί στη γραμματεία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε απόβαση ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι η συζήτηση αν είχε να κάνει με το αν ο παίκτης των Αυστριακών είχε κατοχή παίρνοντα την μπάλα πάνω στη γραμμή και αν θα έπρεπε να πάει στο 24 ο χρόνος επίθεσης. Ο King γυρίζει, αστοχή, rebound από τον Atwood. Ο Atwood που δεν έχει σκοράρει αλλά έχει μαζέψει 4 rebound. Γιώσεβιτς ξεμακάρει το σουτάρι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Χάγκινς τρέχει στον ενδιασμό, θα δώσει τον Γκραντ. Δυσκολεύεται και προς τον Γκάμπς, χάνει και την μπάλα συνέχεια. Ο Γιώσεβιτς τρέχει, θα δώσει στον Μπράξον, θα σταματάει, έχει σε προσπάθεια για κάρφωμα. Κεραυνός και πάλι με τον Ρόρι. Μπάλα έξω στο Στυλιανού. Ο Γκραντ θα την αλλάξει με τον Στυλιανού. Σουτ για τρεις από τον Νίκο τον Στυλιανού, αστοχή, rebound επιθετικό από τον King. Θα πάρει το φάουλ, θα έχει δύο βολές. Φάουλ από τον Μπράξον, το τρίτο του. Για αυτό είναι καλό νέο για την ομάδα του Κεραυνού. Προσπαθεί να τρέξει ο Κεραυνός, σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Δυστυχώς δεν έχει πάρει πόντους μέχρι στιγμής σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά νομίζω είναι εμφανές οι οδηγίες και η διάθεση που έχουν να χτυπήσουν την κάθε μπροστά στο ανοιχτό γήπεδο. Φεύγει το παιχνίδι ο Γκραντ, θα περάσει στην θέση του Σάιμον Μιχαήλ. Αλλαγή κάναν και οι Αυστριακοί με τον Σαρλίγια να έρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Μπράξτον, ο οποίος είπαμε έχει 3 φάουλ. Πάει στον πάγκο για να προφυλαχθεί από τον Μιχαήλ Κόφιν. Πρώτη βολή εύστοχη από τον Άντωνι Κίνγκ. Ο King που μπήκε με καλύτερη διάθεση, θα έλεγα, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μαζεύει τα rebound του, κάνει τα σούτ του, ας πω να μην μπήκαν όλα. Εδώ επαναφορά στο όριο της παράβασης στον Βουγιώσεβιτς. Ο Atwood περιμένει τον Jones και πριν την μπάλα. Ο Atwood σουτάρει για τρεις και φτωχή. Να και το πρώτο καλάθι από τον Atwood. 41-47. Κατοχή για τον Κεραυνό. Ο Γιώσεβιτς συγχαίρει τον Atwood εδώ μπροστά μας για το τρίποντο που πέτυχε στην προηγούμενη φάση. Ο Χάγκινσον Μιχαήλ. Πάλι ο Χάγκινς ανάποδο lay-up, εύστοχο από τον Τζόσουα Χάγκινς, που του αρέσει αυτή η προσπάθεια. Εδώ έκανε λάθος ο Atwood. Ένα λάθος χωρίς πίεση. Και η μπάλα θα πάει, εδώ βλέπουμε ξανά το καλάθι του Χάγκινς. Σε μια φάση που του αρέσει να το κάνει, να περνάει κάτω από το καλάθι και να φτάνει σε ένα ανάποδο lay-up. Βλέπετε πόσο πανηγυρίζει κιόλας ο ίδιος. Και τώρα ο Κεραυνός έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο διαφορά. Με τον Ρόρι να έχει την μπάλα, αλλάζει με τον Χάγκινς. Σε ζώνη Κάφεμπερτ για αυτή την κατοχή. Πάλι ο Ρόρι. Χάγκινς για τρεις από αρκετά μακριά, ίσα που φτάνει η μπάλα στο σίδερο. Άτουγκ το rebound. Ο Βουλιώσεβιτς με τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Βγαίνει ψηλά ο Σαρλία για ένα screen. Ο Βουλιώσεβιτς φτάνει μέχρι το γαλάθι. 43-49. Καταλέφθηκε το σκριν του Σαρλίγια ο Βουλιώσεβιτς. Μιχαήλ στον King. Ο Χάγκινς πάλι στον King. Μπάλα χαμηλά στον Ρόρι. Ωραίες οι αλλαγές. Κάποιος πρέπει να κάνει και σούτ όμως. Ρόρι από τη γωνία. Σουτάρει για τρεις άστοχα. Ριμπάντα τον Σαρλίγια. Καλή επίθεση, καλή υπομονή, αλλά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Πολλές εξτραπάσεις. Κακό τελείωμα από τον Ρόρι.
αστοχούν και οι Αυστριακοί με τον Σέρβο, τον Βουγιώσεβιτς από την άλλη και φάουλ που θα χρεωθεί ο Κίνγκ. Ο Κίνγκ που το δεύτερο του φάουλ χτυπάει ο Βουγιώσεβιτς τον Κίνγκ στα πόδια, έχει βρει δύο επιθέσεις, έχει βρει δύο σουτ μάλλον στις τελευταίες επιθέσεις πάνω στο pick and roll με τον Κίνγκ. Πιθανό γι' αυτό κιόλας ο Χριστόφορος να αλλάζει το κίνγκ και να επαναφέρει τον Μπράιαν. Εδώ φάιλ εκτός φάσης στον Άρη τον Κορονίδη. Έκανε ο Άρης ο Κορονίδης, ο οποίος λέει ότι τύπος έχει και αγωνιά πρώτα. Εδώ κράτησε ο Κορονίδης τον Γκάμπς. Έτσι δύο πολύ γρήγορα φάουλ για τον Κεραυνό, φτάνει τα τρία ομαδικά. Εδώ έχει ακουμπήσει ο Χάγκιν στην μπάλα, ο Τζον Σινάμψης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με αυτά και με αυτά έχουν απομείνει 11 δευτερόλεπτα στην επίδεση των Αυστριακών. Θα περάσει και ο Χάγκιν στο παιχνίδι. Ανεβάζει ο Χαρλίγια, μπαίνει μέσα στο καλάθι και με το γνωστό τρόπο. Αυτό το χουπ που κάνει. Με τον γνωστό τρόπο, Αντώνη, αλλά τώρα νομίζω είδαμε ένα pick and roll του κοντού στο ψηλό. Δεν ξέρω καλά πόσο ήταν. Τυχαίο πιθανόν ήταν. Αστόχησε ο Κεραυνός ευκαιρία να ανεβάσει διαφορά σε διψήφιο νούμερο για τους Αυστριακούς. Κλέβει όμως ο Χάγκινς, ο οποίος περνάει τον Γκάμπς. Μπάλα στη γωνία στη Λιανού. Μιχαήλ βλέπει τον Χάγκινς, δεν θα τον περάσει την μπάλα. Τη δώσει αφού βγει έξω από την γραμμή του τρυπόντου. Μπάσιμο από τον Σάιμον, αστοχή. Ο Μπράιν δεν μπορεί να μαζέψει το rebound. Ο Χάν θα κλέψει πάλι ο Χάγκινς. Του δίνει μια πάση πουθενά. Απευθείας πάνω στον Σαρλίγια. Θα υπάρχει διακοπή. Διακοπή γιατί δεν ανανεώθηκε το 24. Το κλέψιμο του Χάγκινς θεωρήθηκε κατοχή, άρα έπρεπε να ο χρόνος να πάει στα 24. Ο Χάγκινς που με αυτά τα δύο κλεψίματα πρέπει να έχει φτάσει τουλάχιστον 3, βλέπω 2 στην στατιστική υπηρεσία, δεν ξέρω αν έχουν περάσει και τα 2. Τα 2 τελευταία εννοώ. Και για πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Αντώνη, ο Κεραυνός παίζει με δύο ψηλούς, και τον Κίνγκ και τον Μπράιαν μαζί. Ναι. Αν δούμε θα βγει αυτό το σχήμα, από τις πολλές προσπάθειες που κάνει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης ώστε να βρει το κατάλληλο σχήμα που θα του δώσει το προβάδισμα αρχικά στο παιχνίδι, τον έλεγχο του ρυθμού του. Θέλουμε να σκουπιστεί το παρκέ ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Κάπενμπεργκ με τον βοηθό προπονητή εκεί να δείχνει ακριβώς το σημείο που θέλει να σκουπιστεί. Δεν είναι ένα περίεργο πράγμα, μπορεί να το πιάσει η κάμερά μας, να το δείτε κι εσείς. Είναι ο βοηθός και υποδεικνύει συνέχεια σε ποιο σημείο πρέπει να σκουπιστεί το παρκέ. Και την κλειστάνη σας βλέπετε. Τον Άρτον Κορονίδη τα λέει με τον έναν εκ των τριών διαιτητών. Τώρα θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι το παιχνίδι αρχίζει και θυμίζει σε πολλά κομμάτια του το πρώτο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Ολλανδική ομάδα. Ο Κεραυνός έχανε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε. Το follow από τον Τζόνς, ο οποίος θα στόχει στην πρώτη προσπάθεια, θα στείλει τη διαφορά στους 10-43-53, ανά 6-0 σερί της Κάμφεμπερ και 9-2 επιμέρους σκορ στο τελευταίο διάστημα. Αναγκάζει τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη να πάρει time out. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. Επιστρέφουν και οι δύο ομάδες στο παρκέ σε λίγο. Μετά το time out που ζήτησε ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης. 43-53 διαφορά στους 10 πόντους και πάλι. Θυμίζουμε πως η Κάμφενμπεργκ είχε φτάσει μέχρι και το συν 13 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα 10-23 ήταν το σκορ σε εκείνο το σημείο. Τώρα έφερε πάλι την διαφορά στους 10, ενώ ο Κεραυνός κατάδωσε και μείωσε μέχρι και τον πόντο. Παναφορά από τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ο Χάγκινς δεν πήγε την μπάλα, ο Κορονίδης θα το κάνει καλύτερα. Και ο Σάιμον Μιχαήλ κατεβάζει. Ο Κορονίδης παίρνει, πήρε θέση στη γωνία. Μπάλα πάει στην άλλη πλευρά στον Χάγκινς, αυτός στον Μπράιεν, δύο παίκτες τον επιτηρούσαν. Ο Μπράιεν με τον Άτβουτ πάει ο Σαμπλίγια για μια βοήθεια. Κινγκ από το ύψος των βολών άστοχα. Ο Μπράιεν επιθετικό rebound, follow. Παρομοιότυπη φάση με αυτό που έκανε πριν ο Γκάμς. Και τώρα ο Γεραυνός για πρώτη φορά στη ζώνη. Ο Χάν, ο Τζόουνς, ο Γκάμς. Jones για τρεις, αστοχή, rebound από τον Χάγκης μετά από μια περιπέτεια της μπάλας και φάουλ που θα κάνει ο Χάν, ζήτησαν διαθλητικό όπως ο Λιβαλιώτης. Βλέπουμε καμία πρόθεση να δώσουν τέτοιο σφύριγμα οι διαιτητές. Δεύτερο φάουλ του Χάν, ο οποίος όχι δεν θα φύγει αυτός, θα φύγει ο Jones από το παιχνίδι και στη θέση του θα επιστρέψει ο Βουγιώσεβιτς. Στη ζώνη, coach, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι πολύ σημαντικό τα πρώτα σούτα, αν δεν μπουν τα πρώτα ένα-δύο σούτ, δύο προσπάθειες από την περιφέρεια, δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί είναι επιτιθέμενοι μάλλον. Δυσκολεύουν ψυχολογικά, δεν αλλάζει κάτι, αλλά αρχίζεις μετά και σκέφτεσαι ότι κάτι άλλαξε, πρέπει να προσαρμοστείς. Γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι ονομάζεται και άμυνα ψυχολογίας πολλές φορές. Πάλι σε ζώνη ο Κεραυνός. Ο Βουλιώσεβιτς αλλάζει με τον Χάν. Ο Γκάμς. Ξανά ο Βουλιώσεβιτς. Ο Άτβουτ περιμένει 4 δευτερόλεπτα για τους Αυστριακούς. Ο Βουλιώσεβιτς αστοχή, rebound από τον Κινγκ. Χάγκινς. Καλή άμυνα του Κεραυνού, θα πρέπει να σκοράρει. Και όλα θα το κάνει ο Χάγκινς με σούτ για 2, πατούσε την γραμμή. Και σωστά ο διαιτητής έδωσε 2. Ήταν ακριβώς μπροστά μας στην φάση. 47-53. Ο Γιώσεβιτς ο Χάν θέλει να σουτάρει για 3 μπάλα. Αναπηδά ευτυχώς. Δεν κατάληξε ο καράτη γραμμού. Παραμένει το 47-53. Και ο Σάιμον πάει προς το καλάθι. Πάσα έξω στο Χάγκινς. Ο Μπράιεν για 3 μέσα. 50-53. Με τον Κεραυνό να βρίσκει η αντίδραση. Να λοιπόν, Αντώνη, που η ζώνη άλλαξε το παιχνίδι. 7-0 ο Κεραυνός. Time out η Κάμφενμπεργκ τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός λοιπόν με τη ζώνη και με εύστοχες επιθέσεις μείωσε τη διαφορά στους 3, coach. 4 κατοχές πήρε ο Κεραυνός με τη ζώνη. Είχε καλά σου ότι η Κάμφενμπεργκ στη ζώνη δεν τα έβαλε. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. 4 σωστές επιλογές στην επίθεση. Φέραν τη διαφορά από τους 10 στους 3. Με 1-30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Νομίζω ότι, Αντώνη, έχουμε πολύ παιχνίδι να δούμε ακόμα. Θα γίνει τώρα η επαναφορά για την Κάμφενμπεργκ με τον Χάν να περιμένει
να παραλάβει μπάλα από τον Βουλ Γιώσεβιτς. Όσοι βλέπετε κάποια πλάνα από τις κερκίδες, ο Χάν κατεβάζει. Ο Βουλ Γιώσεβιτς άλλαξε εκεί με τον Σαρλίγια. Ξανά ο Σαρλίγια τον Βουλ Γιώσεβιτς, πάει προς τα μέσα, τον σταματάει ο Κίνγκ. Βλέπει ο Γκάμς, αλλά θα του φύγει μπάλα για πάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τρομερό μπλοκ από τον Κίνγκ, εδώ το ξαναδούμε. Στα ίσα. Αυτό που λένε οι Αμερικανοί, not in my house. Χάγκινς. Με το πόδι εδώ ο Βουγιώσεβιτς. Εντάξει, Σέρβος είναι, θα το έχει και λίγο το ποδόσφαιρο. Επαναφορά με τον Άρη τον Κορονίδη. Τον Χάγκινς. Βγαίνει εκεί ψηλά για σκριν, απειλάει να πάει από την άλλη πλευρά ο Χάγκινς. Κλείστηκε αλλά κατάφερε να στάρει. Άστοχα, η μπάλα ήταν ελεύθερη, έτρεξε ο Βουλιώσεβιτς, ετοιμάζεψε. Ο Χάν Βουλιώσεβιτς ξανά η ζώνη που έχει βοηθήσει τον κεραυνό σε αυτό το διάστημα. Τα 10 δευτερόλεπτα, ο Χάν προσποιείται υπό τους ευημάτων, φτάνει μέχρι το καλάθι, αστοχή, ριμπάτ από τον Χάγκινς, τρέχουν στον βιασμό υπέρ του κεραυνού, Σάιμον Μιχαήλ. Θα κάνει, όχι, καλάθι και φάουλ. Φοβήθηκα ότι θα έδινε επιθετικό φάουλ η αλήθεια εδώ, Νίκο. Νομίζω, χωρίς να προσπαθώ να τα είμαι αντικειμενικός, νομίζω ότι ήταν αμυντικό φάουλ, γιατί κινείται, νομίζω, ο παίκτης Κάμπελ. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Είδα την κίνηση του διαιτητή και εκεί νόμιζα ότι θα πάει να δώσει επιθετικό. Ήταν όντως αμυντικό το φάουλ. Αλλά η κίνηση που έκανε ο διαιτητής φάνηκε ότι πάει να δώσει επιθετικό και εκεί κόλλησα. Σημαντικό, σημαντικό καλάθι. Αν βάλει για τη βολή ο Σάιμον και σοφαρίσει. 23 και 9 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το έκανε. Ένα 10-0 του κεραυνού. Και πάμε λοιπόν από την αρχή. Τελευταία επίθεση λογικά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και σε man to man ο κεραυνός τώρα για την τελευταία κατοχή με αλλαγές. Σε όλα από ό,τι βλέπω από τον πάγκο. Ο Βουλιώσεβιτς. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Ένα φάουλ να δώσει ο κεραυνός. Ο Μπράιν κρατάει τον Βουλιώσεβιτς για να τον περάσει τα πόδια. Το έκανε, τρομερός παίκτης ο Βουλιώσεβιτς. 53-55 και τέλος του δεκαλέπτου. Με τον Βουλιώσεβιτς να φτάνει τους 20 πόντους, 22 διορθώνω πόντους στην αναμέτρηση. Ένας εκπληκτικός καλαθοσφαιριστής. Πάμε σε... Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα παραμείνουμε εδώ. Ένα λεπτό λοιπόν, τελείωσε, ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Νίκο, ο κεραυνός με τη ζώνη κατόρθωσε και επέστρεψε στο παιχνίδι. Πάμε όμως σε διαφημίσεις λίγα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος της αναμέτρησης. 53-55. Ένα παιχνίδι που, το οποίο θεωρώ πως μέχρι το τέλος του θα μας κρατήσει σε αγωνία, Νίκο. Παραλαμβάνω ότι αρχίζει και μου θυμίζει πάρα πολύ το πρώτο παιχνίδι με τους Ολλανδούς εδώ πέρα. Με τη διαφορά ότι το σκορ είναι χαμηλό. Είναι χαμηλότερο σίγουρα. Σκληρό παιχνίδι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ποιοτικό παιχνίδι, πολύ σκληρό παιχνίδι, δεν σας αφήνουν τις επαφές, βλέπεις και έχει πάρα πολύ λίγα φάουλ γενικά το παιχνίδι. Θα γίνει τώρα η επαναφορά της μπάλας από τον Άρη τον Κορονίδη, παραλαμβάνει
μπάλα από τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Χάρις Μπίγεντιτς, τον Βόσνιο διαιτητή. Ο Χάγκινς, ο Μιχαήλ, τον Κορονίδη, αυτός τον Κίνγκ με τον Σαρλίγια. Κορονίδης βάζει ωραία στον Σάιμον στη γωνία, σουτιά τρεις μέσα και προβάδισμα για τον Κεραυνό, 56-55. Ο Σάιμον, ο Μιχαήλ, πολύ ωραία κίνηση του Κορονίδη. Η τελική του ασίστ. Ο Άρης ο Κορονίδης που βοηθάει σήμερα. Έχει πάρει χρόνο και βοηθάει αρκετά τον Κεραυνό. Ξανά πίσω στη ζώνη ο Κεραυνός. Αστοχή ο Βουγιώσεβιτς. Ο Σάιμον τρέχει στον εθνιασμό. Στον Χάγκινς. Πάει προς το καλάθι. Τον σταματάει ο Τζόουνς. Τρομερό το μπλοκ του Τζόουνς. Δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ με το σώμα. Εδώ. Από τον Χαν. Πάντως σίγουρα έδωσε το χρόνο. Βλέπετε ξανά το τρίποντο που έχει βάλει μπροστά τον Κεραυνό. Εδώ ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Από την εξαιρετική ασίστ του Άρη του Κορονίδη. Μιχαήλ Κόφιν. Θυμήθηκα τον πρώην προπονητή Ισάελ. Η Άιλ, η οποία είναι στο γήπεδο κιόλας. Σύνδυμος. Καθώς ο Κεραυνός είναι ο επόμενος αντίπαλος σε μας Λεμεσού, όπως και να έχει συνεχίσει το παιχνίδι, έχασε την ευκαιρία ο Σάιμον ο Μιχαήλ να πετύχει ένα καλάθι ακόμα. Ο Άτγουτ στον Χαν. Πάλι ο Άτγουτ, σουτάρει για τρεις, αστοχή, ριμπάντο τον Ομπράιεν. Νομίζω βρήκε το κλειδί της νίκης ο Χρυσόβος Λιβαγιώτης, αρχή βέβαια. Να το εκμεταλλευτεί και επιθετικά αυτό το, την επιθετική δυστοχία που έχει η Κάπτενμπεργκ στα τελευταία λεπτά. Ο Κίνγκ από τη γωνία για δύο μέσα. 58-55. Η Κάπτενμπεργκ Αντώνη νομίζω τα τελευταία 6 λεπτά έχει σκοράρει μόνο στην κατοχή που είχε γυρίσει ο Κεραυνός σε Μαρτουμάν. Χωρίς να είναι λάθος αυτή η επιλογή, γιατί ήταν τελευταία επίθεση 10 λεπτού και με φάουλ να δώσει ο Κεραυνός. Νομίζω όμως ότι από μόνο αυτό είχαν σκοράρει. Πραγματικά έτσι είναι. Δύο πόντους μόλις έχει πετύχει από τη μέρα που γύρισε σε ζώνη η ομάδα του Κεραυνού. Με την εξαίρεση αυτή που προανέφερε σκότς. Για να δούμε τον Άτγουτ ξανά άστοχος. Rebound από τον Ομπράιεν. Κορονίδης. Έχει αρκετούς παίκτες με μπλε μπροστά του, έτσι γυρίζει στον Χάγκινς. Ωραίο Χάγκινς, καλή κίνηση, φτάνει στο lay-up, 60-55. Νέο σερί για τον Κεραυνό που φτάνει στο 7-0 και αναγκάζει τον Μίκαλ Κόφιν να πάρει το πρώτο του time-out στην τέταρτη περίοδο. Βλέπουμε ξανά το lay-up του Χάγκινς, το τρίτο το καλάθι του Κίνγκ. Προηγουμένως. Πάμε στις διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός λοιπόν έχει πάρει κεφάλι στο σκορ 60-55. Χάρη φυσικά σε αυτό που αναφέραμε, στην ζώνη που έχει εφαρμόσει ο Χριστόφος Λιβαδιώτης. Νομίζω, Αντώνη, ότι οι ζώνες δεν είναι το αγαπημένο κομμάτι του Χριστόφορου. Παρ' όλα αυτά σήμερα χρειάστηκε. Και όχι μόνο χρειάστηκε, αλλά βγήκε κιόλας. Ανήσυχος ο Κόφιν στον πάγκο του. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Γκάμπς. Ο
Ωραία συνεργασία, αλλά κάνει λάθος ο Σορλίγα στο τέλος. Και ο Κεραυνός μπορεί να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Καθώς πλησιάζουμε στα μισά της. Σουτ για τρεις μέσα από τον Σάιμον Μιχαήλ. 63-55. Και ο Κεραυνός φτάνει στο 10-0 το σερί. Με τον Σάιμον να έχει 9 πόντους. Ο Βουλιώσεβιτς ψάχνει να απαντήσει για 2 εν το σουτ. 63-57 και να το πρώτο καλάθι της Κάπφενμπεργκ στη ζώνη του Κεραυνού. Και ακόμα για αυτό δύσκολο καλάθι ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης επιβραβεύει τον Σάιμον για την άμυνα που έπαιξε. Σάιμον που φτάνει στο lay-up. 65-57. Και βλέπεις πόσο αλλάζουν και τα πράγματα στην επίθεση. Όταν πίσω νιώθεις καλά, όταν δεν σκοράρει ο αντίπαλος, πόσο διαφορετικά παίζεις και εσύ στην επίθεση. Ο Σαρνίγια βγάζει έξω στον Γκάμπς που θα πετύχει το τρίποντο. Νομίζω ότι έκανε λάθος ο Άρης, γιατί πήγε χωρίς λόγο, έκλεισε μέσα και άφησε ελεύθερον το σουτ. 65-60. Ο Μπράιεν αφήνει στον Σάιμον. Πάλι ο Μπράιεν. Ο Χάγκινς διαβάζει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Να πάει στην απομόνωση του Ταριά. Τρεις μέσα! 68-60 από τον Τζόσουα Χάγκινς, ο οποίος τα κάνει αυτά τα αψυχολόγητα τρίποτα. Σε εισαγωγικά αψυχολόγητα. Αυτό είναι το παιχνίδι, το προσωπήσω. Δεν μπορείς να το κάνω πόσες διαφορετικά. Σαλίγια προσπαθεί να βάλει μέσα τον Κινγκ, να βγάλει έξω στον Τζόουν, σουτάρει κι αυτός για τρεις, κακό σουτ, μπάλα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Χάγκινς, ο οποίος νομίζω ότι το είχα πει και στην πρώτη μετάδοση εδώ απέναντι στην Λάνστεντε, είναι πολύ βελτιωμένος φέτος σε σχέση με πέρσι. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Σίγουρα για ένα παιδί το οποίο έρχεται από την Αμερική σε τόσο νεαρή ηλικία, κάθε του χρόνο στην Ευρώπη θα είναι διαφορετικός. Αν βάλουμε επίσης στην εξίσωση ότι πέρσι ο Χάγκινς αντιμετώπισε ένα μεγάλης διάρκειας πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο ξεπέρασε το καλοκαίρι, είμαι σίγουρος ότι έχει να μας δείξει ακόμα πράγματα. Παραμένει το 68-60, δεν μπορείς να στείλει διαφορά στους 10 ο Κεραυνός. Έγινε και το τρίτο φάουλ από τον Άρη τον Κορονίδη. Ο οποίος έξυπνα και βέβαια σταμάτησε τον ευνοιασμό της Κάπφενμπεργκ. Εδώ σταμάτησε την τρίπλα ο Γκάμπς, βρήκε τον Σαρλίγια. Ωραία η ασίστ, αστοχή. Ζητάναμε τρεις στο καλάθι. Καθώς ο Μπράιεν φάνηκε να χτυπάει το ταμπλό. Νέα ευκαιρία για τον Κεραυνό για να στείλει διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Ο Χάγκινς κρατάει με το ζόρι, σουτάρει για τρεις, όμως ευστοχή ο Σάιμον ο Μιχαήλ, 71-60. Εδώ ο Σάιμον, διαμαρτυρίες από τον Κόφιν για την προηγούμενη φάση. Αυτή με το ταμπλό, εδώ έχει βρει ο Μπράιεν, αλλά θεωρούν οι διαιτητές πως δεν ήταν αντικανονική. Ο Σάιμον Αντώνη που νομίζω είναι ο παίκτης της τέταρτης περίοδου και σκοράρει αρκετά στην τέταρτη περίοδο. Και ένα άλλο κέρδος νομίζω είναι ότι αναγκάζεται ο coach Coffee να βάλει το τρίτο του time out 4-15 πριν το τέλος και μένει χωρίς άλλα time out. Και να πούμε ότι ο Σάιμον Μιχαήλ έχει περάσει δεύτερο σκόρ του Κεραυνού με 14 πόντους πίσω από τον Τζος Κάγκιν που έχει 22. Ο Μπράιεν ακολουθεί με 13. Από την άλλη, οι δύο που αναφέρουμε στο ημίχρονο, ο Βουλιώσεβιτς παραμένει πρώτος σκόρερ με 24, ακολουθεί ο Γκάμπς με 19. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον πάγκο του Κεραυνού, τώρα περάσαμε στον πάγκο της Κάπφενμπεργκ. Στο σύν 11 ο Κεραυνός έχει βάλει τις βάσεις πλέον για να φτάσει στη νίκη. Συγκέντρωση θέλει μόνο. Στα αυτά τα τελευταία 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να πάρει ο Κεραυνός το δεύτερο του ροζ φύλλο. Ο Σάιμον ο Μιχαήλ, ο πρωταγωνιστής σε αυτή την τέταρτη περίοδο μαζί με τον Χάγκινς βέβαια.
όσον αφορά το σκοράρισμα, γιατί όλοι έχουν προσφέρει εδώ το τρίποδο του Χάγκινς. Και εδώ του Σάιμον. Συνεχίζει το παιχνίδι όμως με τον Γκάμψη να κατεβάζει. Ο Τζόουνς. Πάλα περνάει και από τον Μόσιτσι. Ο Τζόουνς πάει προς το καλάθι. Παρά την πίεση του Κίνγκ θα σκοράρει. 71-62. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που νικούν τον Άνθονι Κίνγκ στον αέρα. Είχε δώσει πολλές λύσεις και γεμίσει καλά την ταγκέτα ο Άνθονι Κίνγκ. Μιχάηλσον Κίνγκ κρατάει αυτός ζωντανή την μπάλα. Ο Χάγκινς κλείνεται αλλά κρατάει. Νέο τρίποντα από τον Χάγκινς. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Το ταμπλό δοκίμασε ο Τζόσο Χάγκινς σε αυτή τη φάση. Φάουλ στη συνέχεια. Έξυπνο φάουλ. Σταματάει άλλο ένα εφηδιασμό. Ο Κεραυνός χρησιμοποιεί σωστά τα φάουλ του. Εκτός τις τελευταίες περιπτώσεις στα 10 λεπτά που είχε φάω να δώσει και έφαγε καλάθι. Βέβαια είναι το τέταρτο φάουλ του Κορονίδη. Αλλά και τα δύο τα τελευταία τους πολύ σωστά θα έχει ξοδεύσει σωστά ο Άρης. Ο Άρης νομίζω ότι δικαιολόγησε την παρουσία του με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα πήρε πολύ χρόνο. Είναι πολύ χρόνο, πρόσφερε νομίζω και ήταν από τους καταλήτες στο να γυρίσει το παιχνίδι. Βέβαια τώρα πάει στους 6 πόντους στο παιχνίδι και ο κόουτς Λιβαδιώτης θέλει να προλάβει κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις, γι' αυτό μπαίνει το time out. Εδώ τρίποδο του Τζόουνς που ξαναβλέπετε, 71-65. Εδώ ο Τζόουνς, ο πρωταγωνιστής της τελευταίας φάσης. Ο Τζόουνς που φτάνει πλέον τους 9 πόντους στο παιχνίδι. Κατά μέσο όρο. Σκοράρει 13,5 κοντά στο μέσο όρο του. Είναι ο Αμερικανός της Kapfenberg Bulls. Επομένων 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Ο Κεραυνός έχει το πάνω χέρι. Βλέπετε εδώ τον πανηγυρισμό του Σάιμον Μιχαήλ με τον Χάγκινς μετά το τρίποντο που πέτυχε ο πρώτος. Να δούμε λοιπόν τι θα επιλέξει να κάνει ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης, ώστε να κρατήσει η ομάδα το προβάδισμα και να φύγει με το δεύτερο ροζ φύλλο σε αυτή την πρώτη φάση των ομίλων του FIBA Euro Cup. Έχει επιστρέψει η ομάδα της Kapfenberg. Ο Μίκαλ Κόφιν, εμφανώς ανήσυχος. Επιστρέφει ο Κεραυνός. Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Ελαφρώς πιο ήσυχος, πιο ήρεμος από τον συνάδελφό του. Καθώς η ομάδα του έχει το προβάδισμα. Μιχαήλ πρέπει να προσέξει εκεί. Χάγκινς. Ο Μπράιεν για τρεις. Άστοχα. Ευκαιρία για την Kapfenberg να μειώσει το σκορ. Ο Βουλιώσεβιτς περιμένει. Έδωσε στον Μόστσικ, αυτός τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς ένα step back shoot για τρεις άστοχο, rebound από τον Κίνγκ. Να ελέγξει το ρυθμό και να ροκανίσει και λίγο χρόνο ο Κεραυνός. Και να σκοράρει βέβαια. Ωραία στο Σάιμον η assist από τον Μπράιον. Ο Σάιμον αστοχή στο lay-up. Σαρτίγια βάζει τον Κίνγκ στο καλάθι. Η δοσή του κίνηση αυτή τη φορά θα είναι άστοχη. Και ο Μιχαήλ μάζεψε το rebound. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Χάγκινς ταλαιπωρεί τον Γκάμψ. Πάει προς τα μέσα, η μπάλα στη γωνία. Έξτρα πάσα στο Σάιμον Μιχαήλ για τρεις μέσα. Ο Σάιμον νομίζω μόλις ξεχρέωσε για το χαμένο lay-up που είχε. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, Αντώνη, είναι ότι η Kapfenberg έχει 0 φάουλ. Άρα σε διαδικασία φάουλ στο τέλος δεν θα έχει αυτή την επιλογή. Εδώ αργήσαν οι διαιτητές να στρίξουν το φάουλ πάνω στον Βουλιώσεβιτς.
Είναι το τρίτο ομαδικό του κεραυνού. Δεν θα έχει ακόμα βόλες η Κάφενμπεργκ. Και ο Σάιμον κάνει ένα καλό παιχνίδι που θεωρώ ότι χρειαζόταν, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα με τραυματισμούς. Σωστή παρατήρηση. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι θα τον βοηθήσει και στη συνέχεια. Ο Σάιμον Μιχαήλ που έχει 17 πόντους. Και επίσης δείχνει και το πόσο σκληρός και δυνατός χαρακτήρας είναι, κάνοντας ένα lay-up στην επόμενη κατοχή του Χάρτς κρίσιμο τρίποντο. Ενομάζεσαι και το rebound στην προηγούμενη φάση, έτσι, πριν το τρίποντο. Σωστό. Σουτ για τρεις, εύστοχο με τη λήξη του χρόνου από τον τρομερό Βουγιώσεβιτς. 74-68. Ζητούν φάουλα, μου είδα καλά, από τον μπάγκο της Κάφενμπεργκ. Βουγιώσεβιτς στους 27 πόντους. Εδώ. Ο πρωταγωνιστής της Αυστριακής ομάδας. Εδώ θα ξεκινήσουν τα φάουλ οι Αυστριακοί. Σε εισαγωγικά Αυστριακοί. Καθώς μόνο ένας αγωνίζεται αυτή τη στιγμή Αυστριακός στο παρκέ. Ο Χάγκινς κάτι λέει. Μιχαήλ στην επαναφορά. Έχει δει και ο Μπράιν για μια βοήθεια. Θα πάει παρά στο Χάγκινς. Double team εκεί. Double team ο διαιτητής και η κατοχή είναι για την Κάφενμπεργκ. Δεν είδαν τον Μπράιν που βγήκε για βοήθεια στην επαναφορά. Άργησε εκεί ο Χάγκινς. Δεν αντέδρασαν σωστά οι παίκτες του και να πούμε τώρα σε αυτή την πίεση. Αυτό και χτυπιέται ο Κόζο Λιβαδιώτης στον πάγκο. Σημαντική κατοχή για, κατά τη γνώμη μου, Αντώνη, αυτή για την εξέλιξη του αγώνα. 1 και 22 για το τέλος. Η διαφορά τώρα είναι στις τρεις κατοχές. Σε πιθανό εύστοχο καλάθι της Κάφενμπεργκ πάει στις δύο ή ακόμα και στη μία κατοχή. Με αρκετό χρόνο στο ρολόι. Για να δούμε την επαναφορά του Γκάμπς. Τον Τζόουνς. Πάλι ο Γκάμπς έχει τον Ρόρι πάνω του. Τον προσπερνάει, σουτάρει για τρεις, αστοχή, μάχη για το rebound, κατοχή για το κεραυνό. Δεν αρέσει καθόλου στους Αυστριακούς, λογικό. Για να δούμε ξανά. Εδώ το σουτ, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν φαίνεται η μπάλα που βρίσκεται από το replay αυτό. Παρ' όλα αυτά οι διαιτητές δώσαν την μπάλα στο κεραυνό. Και αφού σκουπιστεί το παρκέ, θα έχει την επίθεση του. Να δούμε εδώ από αυτό το replay. Από το πόδι του Μόστσικ. Φαίνεται, αν και πάλι δεν ήταν διαφορετικό το replay. Ο Μπράιεν, ο Σάιμον θα πρέπει να σταματήσει και καλά κάνει. Θα πάρει και φάουλ, του ζητάει συγγνώμη ο Γκάμπς για το φάουλ που το έκανε. Αλλά έπρεπε να το κάνει ο Αμερικανός της Κάφενμπεργκ. Δεύτερο ομαδικό, τρίτο για τον ίδιο. 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα. Πρέπει να δώσει άλλα 3 φάουλ. Αλλαγή, ο Γκάμπς φεύγει από το παιχνίδι. Μπαίνει ο Χαν. 66 δευτερόλεπτα λοιπόν για το τέλος της αναμέτρησης. Ο Μπράιεν αλλάζει με τον Χάγκινς. Δεν έγινε το φάουλ. Πάσα απέναντι τον Μιχαήλ. Στα 10 δευτερόλεπτα. Λάθος πάσα από τον Σάιμον. Προς τον Χάγκινς. Ο Χάγκινς ο οποίος περίμενε πιο πίσω από εκεί που πήγε η μπάλα. Ξοδεύτηκε αυτή η επίθεση. Χωρίς κέρδος για την ομάδα του κεραυνού. Παραμένει το 74-68. Θα περάσει το παιχνίδι ο Κίτον Γκραντ στη θέση του Κίνγκ. Αλλαγή για να αλλάξει ξανά όλα τα screen ο Χριστόφορος Ολιβανδιώτης. Λογικά θέλει να αποφύγει ένα ελεύθερο τρίποντο. Ένα φάουλ να δώσει ο Γεραμνός και το έχει δώσει τώρα. Ο Μπράιεν πάνω στον Βουγιώσεβιτς. Με αυτή την απόφαση ο Χριστόφορος νομίζω προσπαθεί να μην δεχτεί τρίποντο για να μείνει το παιχνίδι στις δύο κατοχές.
Ο Γιώσεβιτς. Αστοχή, αλλά θα πάρει φάουλ. Θα έχει δύο βολές. Ο Μπόγκιτς Βουγιώσεβιτς. Γεννημένος στην Βίρμπα, στη Σερβία. Σίγουρα αυτός θα παίρνει την μπάλα, Αντώνη. Νομίζω δεν υπήρχε αμφιβολία ποιος θα πήγαινε να πάρει το σουτ. Και σε όλες τις επόμενες επιθέσεις όσες έχουν απομείνει για την Κάπφενμπεργκ, αυτός λογικά θα τις πάρει. Έχει 27 πόντους. Αστοχή στην πρώτη βολή όμως. Κάνει ένα δώρο εδώ στον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Υπήρχε λάθος στη θέση των παιχτών του Κεραυνού στον τρόπο που στηθήκαν για το rebound μετά τη βολή. Ήταν ο Χάγκινς με τον Jones. Και ευτυχώς το είδαν γρήγορα και το αλλάξαν. Και πήγε ο Γκραντ εκεί. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Κατοχή όμως για το Κεραυνό. Από τη μέση του Άτουγκουντ, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο διαιτητής, όντως, και έχει απόλυτο δίκιο. Για αποτελεστικότητα το replay σε αυτή την περίπτωση. 74-68. Δύσκολα ο Σάιμον γυρίζει στο Γκραντ, κρατάει ο Κεραυνός και ο Ρόρι έχει όλο το χρόνο να τον ροκανίσει. Να πάρει και το φαουλ τώρα. 30 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για το τέλος. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τη διαφορά. Δεν ξέρω αν στο τέλος του γκρουπ, στο τέλος των αγώνων, η Κάφενμπεργκ διεκδικήσει πρόκληση, αλλά καλού και κακού δεν θα είναι άσχημη ιδέα να κρατήσει ο Κεραυνός κάποια διαφορά. Ο Γκραντ με τον Χάγκινς αλλάζουν μεταξύ τους. Νέο φάουλ, τέταρτο. Έχει ακόμα ένα Κάφενμπεργκ για να στείλει τους παίκτες του Κεραυνού στη γραμμή. Νομίζω πως ο Κεραυνός πλέον είναι αγκαλιά με τον Ροσφύλλο. Σάιμον. Να το πέμπτο φάουλ ομαδικό. Βολές για τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ο οποίος έχει 17 πόντους. Και την ευκαιρία να τους κάνει 19. Να δούμε την πρώτη βολή του Σάιμον. Ευστοχή, κάνει τους 18 πόντους. 75-68. Μέσα και η δεύτερη. Ο Σάιμον που ισοφαρίζει το ατομικό ρεκόρ του σε πόντους με τους 19 αυτούς που πέτυχε. Το έχει με την Εθνική Κύπρου στο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία. Πολύ διαβασμένο σε βρίσκω, Αντώνη. Τώρα η Κάφενμπεργκ πήγε σε μία επίθεση. Δεν προσπάθησε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. 76-68. 9 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος. Έχει κερδίσει φάουλ ο Τζόουνς. Δύο βολές λοιπόν για τον Τζέρεμι Τζόουνς. Με 76-69. Μέσα και η δεύτερη, 76-70. Βλέπετε, θα παίξει κανονικά επίθεση ο Κεραυνός για τις διαφορές που λέγαμε νωρίτερα. Παρά το γεγονός ότι έχει κρυθεί το παιχνίδι, ίσως παίξουν ρόλο. Ο Χάγκινς κλείνεται, φτάνει στο λέει απαστοχή. Αυτό όμως είναι το τελικό σκορ. 76-70.
Ο Κεραυνός είχε την ευκαιρία να την ανοίξει και στους 8. Ο Χάκινς θα στόχισε. Μικρή σημασία παίζει αυτή τη στιγμή όμως. Αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι το δεύτερο ροζ φύλλο του Κεραυνού, ο οποίος προστατεύει την έδρα του. Αυτό ήθελε να κάνει σήμερα, το έκανε με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά το δεύτερο, την εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκο. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη που κρατάει τον Κεραυνό με πολλές πιθανότητες, αυξάνει μάλλον τις πιθανότητες του για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, είναι στο 2-1, έχει κάνει δύο νίκες στην Κύπρο. Νομίζω ότι έχει βάλει μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να περάσει την επόμενη φάση. Βλέπετε και τα χειροκροτήματα που κερδίζουν οι παίκτες του Κεραυνού, ενώ ο Σάιμον, ο Μιχαήλ, πάει κοντά στον κόσμο, χειροκροτά και παίρνει ο κόσμος ανταποδίτη το χειροκρότημα για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση του Σάιμον, του Μιχαήλ, στην σημερινή αναμέτρηση. 19 πόντι για τον Σάιμον, με 2 στα 6 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα και 3 στις 3 βολές. Ο Σάιμον που είχε και 4 rebound, 2 assist, 2, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Αυτά λοιπόν από το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Λαμπρία για την συμμετοχή του σήμερα στην ζωντανή αυτή μετάδοση. Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη. Χαρά και τιμή μου όπορε μεγαλείς. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ακούσουμε την δημοσιογραφική διάσκεψη, τη διάσκεψη τύπου των δύο προπονητών και των παιχτών των δύο ομάδων. Ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ. Ωραίος, τέλειος. Το φοβό σου να κιόλας. Μάριος, καλά. Αφού είσαι διαβασμένος εσύ, τι να φοβάμαι. Αφού σου λέω, ρε. Από αυτά μη φοβάσαι τίποτα, αυτά τα ξέρω όλοι. Εντάξει, ήταν και ωραίο, ενώ είχε πράγματα να σχολιάσουμε να κάνουμε, ήταν πήγαινε καλά νομίζω. Ναι, ρε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ό,τι πεις αφεντικό. Τι χάνει το ίντερνετ. Γεια σου Νίκο μου. Είμαι γουρλής, τι να κάνω. Είμαι γουρλής, τι να κάνω. Ό,τι παιχνίδι κάνω, κερδίζει και ράβει. Είναι 0-3, αλλά